Σας διαβάζω τώρα. Κρατιέστε καλά. Βαδίζουμε σε καλό δρόμο. Έχουμε καθημερινά κατά μέσο όρο 15 με 18 θανάτους λιγότερους σε σχέση με προ δύο εβδομάδες. Αυτά τα είπε ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης μιλώντας στον Αντένα. Και τόνισε πως υπάρχει αποκλιμάκωση και του έτερου λεγόμενου σκληρού δείκτη που αφορά τους διασωληνωμένους. Είπε χαρακτηριστικά, επιμένουν τα κρούσματα σε 17 με 18 χιλιάδες με 20 χιλιάδες την ημέρα, 17 με 18 με 20 χιλιάδες την ημέρα, αλλά πολλά είναι τζούφια, καθώς η όμικρο είναι πολύ ήπια, ιδίως εμβολιασμένους προσβάλλονται από αυτήν. Σχετικά με την άρση των περιορισμών, είπε πως δεν μιλώ για άρση μέτρων, αλλά λέω πως αντιμετωπίζουμε τον ιό με ψηλά το κεφάλι και έξω από το σπίτι μας. Αυτό δεν σημαίνει άρση μέτρων, αλλά αντιμετώπιση κατάστασης με εστιασμό των μέτρων, με παράλληλη λειτουργία κοινωνίας και οικονομίας. Στα γήπεδα, αν αυξηθεί η χωρητικότητα, θα πρέπει να τηρηθούν τα μέτρα. Δεν μπορεί να λέμε ότι πρέπει να τηρούν τα μέτρα και οι φύλαθλοι να συμπιέζονται. Ωστόσο, πολλά από τα κρούσματα είναι τζούφια, καθώς η όμικρον είναι ήπια, ιδίως σε εμβολιασμένους που προσβάλλονται από αυτήν. Δηλαδή ο καθηγητής θέλει να πει ότι και η θάνατη είναι και αυτή η τζούφη. Και μη μας πει ότι η θάνατη δεν είναι από όμικρον, γιατί αλλιώς θα πρέπει να μας πει από πού είναι. Διότι η Ματίνα λέει ότι η Δέλτα έχει εξαφανιστεί. Να μας πει τώρα πριν αρχίσουν την υποκαταγραφή. Όσο για την υποκαταγραφή, αυτή μπορεί να φτάσει όπου επιθυμεί ο καταγράφων. Αλλά άμα είναι τζούφια η όμικρον, άρα και η θάνατη είναι τζούφη. Γιατί η θάνατη, αν δεν είναι τζούφκι, να μας πούνε ότι δεν είναι από όμικρον. Από τη στιγμή όμως που ο όρος υποκείμενα νοσήματα μπήκε στο λεξιλόγιο των διαχειριστών, τότε ακόμη και ό,τι μπορεί να προκαλείται από την COVID θα μπορεί να θεωρηθεί ως νόσημα, αφού θα είναι υποκείμενο. Η έννοια του υποκείμενου προοδευτικά θα διαχωριστεί από την έννοια του προϋπάρχοντος και του δευτεροπαθούς, και εν προκειμένου το υποκείμενο θα καταστεί προκείμενο, προκειμένου η νόσος COVID να καταστεί υποκείμενο για το κάθε υποκείμενο, ούτως ώστε να μην υπάρχει αντικείμενο συζήτησης περί θανόντων εξ αυτής. Το καταλάβαμε? Αυτή είναι η μόνη δυνατότητα που έχουν για να κρύψουν τους θανάτους. Δηλαδή να θάψουν ότι τους θάβουνε, αυτούς που θάβουνε, επειδή η υποδήλωση, όχι ότι δεν επιχειρήθηκε και αυτή με τερτύπια στο γύρο μόμο, είναι πιο εύκολο να αποκαλυφθεί. Η διαφορά λοιπόν από τους αρνητές ιού και νόσου είναι ότι αυτοί είχαν στη διάθεσή τους μόνο στατιστικά τερτύπια και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτοί εδώ όμως οι διαχειριστές έχουν όλα τα μέσα, αλλά και τα μέσα κυρίως έχουν το μονοπόλιο της καταγραφής, της συλλογής, της επεξεργασίας και της διάθεσης των στοιχείων. Να μην μιλήσω για το μονοπόλιο των ίδιων των θανάτων από εδώ και στο εξής. Όλα θα τα μαθαίνουμε από μελέτες που θα λένε, πρώτον, τι θα μπορούσε να είχε γίνει που δεν έγινε επειδή δεν υπήρχαν μελέτες γι' αυτό, δεύτερον, πόσοι γλίτωσαν επειδή έγινε ένα μέρος από αυτά που θα μπορούσαν να έχουν γίνει, για παράδειγμα το εμβόλιο. Και όλα αυτά χάρη στην επιστημικοφανή, στα προσχήματα που προσφέρει αφιδώς το Πανεπιστημιακό Ιερατείο που ακολουθεί το σύγχρονο δόγμα πιστά. Η επιστήμη, θεραπενίδα της πολιτικής, για την εξυπηρέτηση σκοπιμοτήτων της, εξυπηρετώντας πρωτίστως τα δικά της. Εδώ σταματάει η λογική, σταματάει η σκέψη, ο διάλογος, δεν χρειάζεται καν λογοκρισία, δεδομένου ότι εν αρχήν ο λόγος της αρχής, παιδιά, αν δεν έχετε καταλάβει, γιατί ψάχνεστε όλοι. Και επειδή νομίζετε ότι μας τσιμπάει μίγα, θα σας πω. Έχει και συνέχεια, δεν είναι μόνο Τζανάκης. Καθημερινή. Ένας κορονοϊός που δεν ανακαλύφθηκε. Σημερινό θέμα. Το μυστήριο της ρωσικής, είναι και ρωσική εν ώψη της εισβολής, γρήπης. Οι επιστήμονες εστιάζουν σε οποιοδήποτε, λέει, παράδειγμα θα μπορούσε να βοηθήσει την πρόβλεψη πορείας COVID, ακόμη, ακούστε, και σε μια μυστηριώδη πανδημία που εξαπλώθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα. Μέγας είσαι, κύριε. Το Μάιο του 1889 οι κάτοικοι της πόλης Μπουχάρα, που ήταν μέρος της ρωσικής αυτοκρατορίας, άρχισαν να πέφτουν θύματα ενός ιού του αναπνευστικού που έγινε γνωστός ως ρωσική γρήπη. Ο ιός άρρωσε τον πληθυσμό. Ορισμένοι από όσους νόσησαν τότε, στα 1889, έκαναν λόγο για ένα περίεργο σύμπτωμα, απώλεια όσφρησης και γεύσης.
και μερικοί από αυτούς που ανάρρωσαν μίλησαν για παρατεταμένη εξάντληση. Επειδή τα μοτίβα της μόλυνσης ρωσικής γρίπης ομοιάζουν με την πανδημία που προκλήθηκε από τον κορονοϊό, δηλαδή, τι θέλετε να μας πείτε παιδιά, μια γρίπη? Βρε, δεν πάτε όλοι, λέω εγώ, με την ανοησία της Αγέλης. Αυτά φτιάχνουν, αν δεν καταλάβατε.